1373 είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιων ΙΓ και εδάφιων 14. 373 σελίδα, βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιων ΙΓ και εδάφιο 14. Ο δε Ελισέ ηρώστησε την αρρωστία αυτού υπό της οποίας απέθανε. Και κατέβη προς αυτόν Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ και έκλαψεν επί το προσώπο αυτού και είπε πάτερ μου άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ ελάβε τόξον και βέλη. Και έλαβε εις αυτόν τόξον και βέλη. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ επίθεσ την χείρα σου επί το τόξον. Και επέθηκε την χείραν αυτού και επέθηκε ο Ελισέ τα χείρας αυτού επί τα χείρας του βασιλέως. Και είπε να άνοιξον το παράθυρον κατά Ανατολάς και ίνοιξε. Και είπε ο Ελισέ τόξευσον και τόξευσε. Και είπε το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου και το βέλος της σωτηρίας εκ των Συρίων και θέλεις πατάξει του Συρίου σε Ναφέκ έως σου συντελέσεις αυτούς. Και είπε λάβε βέλη και έλαβε. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ πάταξον επί την γην. Και πάταξε τρεις και εστάθη. Και οργίστη εις αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπε έπρεπε να πατάξεις πεντάκης ή εξάκης. Τότε ήθελες πατάξει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς. Τώρα όμως τρεις θέλεις πατάξει τους Συρίους. Και απέθανον Ελισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν εις την γην. Και ενώ έθαπτον άνθρωπο τεινά, ιδού είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπο εις τον τάφον του Ελισέ και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα ιστά του Ελισέ ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού. Αμήν. Βασιλιάς πλέον στον Ισραήλ είναι ο Ιωάς αλλά και βασιλιάς στον Ιούδα είναι ένας άλλος Ιωάς. Και τα δύο κράτη του Ισραήλ έχουν τον ίδιο εχθρό. Και ο εχθρός είναι οι Σύριοι, οι οποίοι εξαιτίας των παραβάσεων και των ανομιών και των δύο βασιλείων έχουν αυξηθεί σε δύναμη και αποτελούν ήδη μεγάλο κίνδυνο για τα βασίλεια του Ισραήλ. Όμως στο βασίλειο του Ισραήλ, στις 10 φυλές δηλαδή, υπάρχει ο Ελισέ που πάρα πολλές φορές ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει με θαυμαστό τρόπο για να ελευθερώνονται οι φυλές του Ισραήλ. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει την ηλικία του και έχει τα χρόνια του. Και έφτασε και ο καιρός που αρρώστησε ο Ελισέ από την αρρώστια εκ της οποίας επρόκειτο να αποθάνει. Ήταν μεγάλο πλήγμα για το βασιλιά του Ισραήλ γιατί ήλπιζε και βάσιμα και εκ της εμπειρίας ήλπιζε ότι οι προσευχές αυτού του ανθρώπου η παρουσία αυτού του ανθρώπου ενώπιον του λαού αλλά και ενώπιον του Θεού εξασφάλιζε, πράγμα το οποίο είναι αληθές, εξασφάλιζε την ειρήνη και ακόμη και την ασφάλεια, ακόμη και την ευλογία στο λαό Ισραήλ. Ένας άνθρωπος φτάνει, γι' αυτό φωνάζει ο Θεός, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος φτάνει που η καρδιά του να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, για να αποκαλύπτεται δι' αυτού από τον Θεό η δόξα του Θεού που σημαίνει οι ενέργειες του Θεού η σωτηρία του Θεού του ζώντος. Δυστυχώς όμως θα φύγει ο Ελισέ και δεν υπάρχει συνέχεια και εκείνο αδελφοί που είναι πολύ σοβαρό είναι στη ζωή μας να υπάρχει καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σαν άτομα να είμαστε σήμερα, αλλά να έχουμε καλή συνέχεια και αύριο και μεθαύριο.
σαν οικογένειες να έχουμε καλή συνέχεια. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη ζωή μας, αλλά και σαν εκκλησία να υπάρχει καλή συνέχεια. Αλλά και σαν εν γέννη λαός του Θεού. Και όλα εξαρτώνται όχι από την πρόθεση του Θεού που είναι πάντοτε αγαθή, καθώς αγαθά και αγαθές βουλές σκέπτεται και αγαθά σχέδια έχει, αλλά από τη συμπεριφορά, δηλαδή την πρακτική, την οτροπία που έχει ο άνθρωπος του Θεού στην παρουσία του Θεού, αλλά και την υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, την ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, ώστε να κατανοεί τι λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά και τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, σε λεπτομέρειες να το αποκαλύπτει, δηλαδή ο Θεός, σε λεπτομέρειες το σχέδιό του, να μπορεί ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός πάντα αποκαλύπτει, να ακούει, να έχει αυτιά για να ακούει, να έχει μάτια για να βλέπει, πνευματικά εννοεί ο Λόγος του Θεού, ώστε υποτασσόμενος και υπακούων στο Λόγο του Θεού και έχοντας ταυτόχρονα νοοτροπία ανθρώπου του Θεού, αλλά και πρακτική στη ζωή του ανθρώπου του Θεού, ο Θεός και να δοξάζεται, που είναι αυτό το μέλημα, θα τολμούσα να πω, του Θεού, ο οποίος δεν δίνει τη δόξα του σε κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός να δοξάζεται και ο άνθρωπος να ευεργετείται. Έτσι λοιπόν, μαθαίνοντας ο βασιλιάς ότι ο Ελισέ πνέει τα λίσθια, το λέω λίγο πιο απόλυτα, είναι άρρωστος και μάλιστα από την αρρώστια που επρόκειτο να αποθάνει, με μεγάλη θλίψη και απογοήτευση έτρεξε να τον συναντήσει. Πρώτο λάθος, γιατί εκείνο που θα ήθελε ο Θεός είναι να τρέξει να συναντήσει τον Θεό. Από τον άνθρωπο θα πάρει περιορισμένα, από τον Θεό θα τα πάρει όλα. Όλα. Γι' αυτό δεν ελπίζουμε σε ανθρώπους. Και μάλιστα επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά ελπίζουμε μόνο στον Κύριο και είμαστε στην ομάδα των ανθρώπων των ευλογημένων. Ο Ιωάς λοιπόν έτρεξε στον Ελισέ, τον είδε άρρωστο και έκραξε με απογοήτευση, θα έλεγα, με θλίψη αν θέλετε. «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού», δηλαδή δύναμης και ισχύς του Ισραήλ. Δεύτερο λάθος. Η δύναμης και ισχύς του λαού του Θεού είναι ο Κύριος. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε καθαρά, αδελφοί. Βεβαίως χρησιμοποιούσε ο Θεός τον Ελισέ για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει ο Ελισέ στην παρουσία του Θεού, δηλαδή την αφιέρωσή του, την αγάπη του, το κυνηγητό, ας πούμε, της εξήτησης του Θεού. Αλλά ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Δεν είναι ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Και ο Ελισέ όταν τον είδε, κατάλαβε το φόβο του, γιατί έχει διάκριση και είναι πολύ σημαντικό που οι άνθρωποι του Θεού, οι δούλοι του Θεού έχουν και πρέπει να έχουν διάκριση, να διακρίνουν τι υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, τι υπάρχει στις προθέσεις και στις σκέψεις των ανθρώπων, ώστε να συμπεριφέρονται κατάλληλα. Είδε λοιπόν το φόβο στην καρδιά του Ιωάς, την αγωνία για τους Συρίους και την προσπάθειά του να ζητήσει βοήθεια, όχι από τον Θεό, από τον άνθρωπο. Και ο Ελισέ αποφάσισε με οδηγία Θεού πάντοτε, όπως πάντα στη ζωή του, να προσφέρει τη βοήθειά του, καθώς ο Θεός είναι πάντοτε βοήθεια ετοιμοτάτη σε κάθε έναν που τον εξητάει, έστω και με λανθασμένο τρόπο. Και επιμένω σε αυτό,
ο Θεός είναι έτοιμος να βοηθήσει κάθε άνθρωπο που τον ζητάει, έστω και με λανθασμένο τρόπο. Συγκαταβαίνει στα λάθη του ανθρώπου, στις αδυναμίες του ανθρώπου, γνωρίζει ότι είναι σάρκα και η φύση του είναι ανθρώπινη. Γι' αυτό και αποφασίζει, λέγοντας «Λάβε τόξον και βέλη». Δεν το εξηγεί, ο Ιωάς όμως είναι υπάκουος. Ξέρει ότι με αυτόν τον άνθρωπο μιλάει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Θεός, ο άνθρωπος ακούει και οφείλει να ακούει. Και έλαβεν εις αυτόν και τόξον και βέλη. Και είπε και προς τον βασιλέα του Ισραήλ, βάλε το χέρι σου επάνω στο τόξο. Και έβαλε το χέρι του πάνω στο τόξο. Και επέθηκεν ο Ελισέ τα δικά του χέρια πάνω στα χέρια του βασιλέως. Πολύ ωραίο αυτό, αδερφοί. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θα κρατάω τη δεξιά σου. Είναι ωραίο πράγμα να κρατάει ο Θεός το χέρι σου. Η επιτυχία θα είναι σχεδόν, όπως θα δούμε πάντοτε, απόλυτη. Τώρα ο Θεός κρατάει τα χέρια του Ιωάς χάριν του Ελισέ και δια των χειρών του Ελισέ. Και είπε, συνεχίζοντας ο Ελισέ το λόγο του Θεού, άνοιξον τώρα το παράθυρο κατά Ανατολάς που είναι η Συρία. Και άνοιξε. Και είπε ο Ελισέ, τόξευσον, σημάδευσε. Και τόξευσε. Και εξαγγέλει προφητεία τώρα ο Ελισέ. Αυτό είναι το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου. Αυτό που θα τοξεύσεις δεν είναι το βέλος το δικό σου, ούτε το βέλος το δικό μου, λέει ο Ελισέ. Είναι το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου. Και μάλιστα είναι το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου εκ των Συρίων που φοβάσαι. Και προφητεύω, προφητεύει ο Ελισέ, ότι θα πατάξεις τους Συρίους και μάλιστα εναφέκ σε αυτή την τοποθεσία, λεπτομερέστατη προφητεία, έως σου συντελέσεις αυτούς. Δεν θα τους πατάξεις μια και έξω, αλλά θα τους πατάξεις και θα συνεχίζεις μέχρι να τους συντελέσεις, μέχρι να τους καταστρέψεις, να ελευθερωθεί εντελώς ο λαός Ισραήλ. Και τώρα στην εκτέλεση του προφητικού λόγου. Και είπε, λάβε τώρα τα βέλη, του τα εξήγησε όλα, του κράτησε τα χέρια, του φανέρωσε όλο το σχέδιο του Θεού και τώρα φτάνει η κρίσιμη στιγμή να εκτελέσει αυτά τα οποία ο Θεός του είπε με τον προφητικό λόγο του Ελισέ. Λάβε βέλη και έλαβε. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, πάταξον επί την γην. Ανθρωπίνος, παράλογο. Πνευματικός, αναγκαίο. Γιατί το λέει ο Θεός. Και δεν θα κρίνουμε εμείς αυτά που λέει ο Θεός. Αυτά που λέει ο Θεός καλούμεθα να τα υπακούμε, όχι να τα κρίνουμε ή να τα διακρίνουμε. Να τα υπακούμε καλούμεθα. Να κρίνουμε και να διακρίνουμε, το κρίνουμε, βγάλτε το, να διακρίνουμε αυτά που λέει, είναι άνθρωποι. Αλλά αυτά που λέει ο Θεός τα υπακούμε. Και άρχισε η υπακοή. Και ετόξευσε και πάταξε επί την γη μια φορά, στον αέρα δηλαδή. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά και σταμάτησε. Τι σταμάτησε? Το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου. Τι σταμάτησε? Να υπακούει στον προφητικό λόγο. Τι σταμάτησε? Σταμάτησε να συνεχίζει να υπακούει στο λόγο του Θεού. Σταμάτησε. Και ο Ελισέ θύμωσε. Οργίστηκε, λέει η Γραφή. Και του είπε, γιατί σταμάτησες? Άρχισες. Ήρθες σε μένα, ήρθες εδώ,
καλός ή κακός, με τα λάθη σου, με τις αδυναμίες σου, σε δέχθηκε ο Θεός. Σου προφήτευσε ο Θεός, σου μίλησε ο Θεός, σου έδωσε εντολή ο Θεός. Ξεκίνησες να υπακούς και ξαφνικά σταμάτησες. Τι είναι αυτό που σε έκανε να σταματήσεις? Τι είναι αυτό που τον έκανε να σταματήσει? Τι είναι αυτό που τον έκανε να μην συνεχίζει αυτά που του είπε ο Θεός να κάνει? Η λογική του, η καρδιά του, οι σκέψεις του, η διάκρισή του. Μα τώρα στον αέρα θα το ξέβω. Έχασε την υπομονή του? Έχασε την υπομονή, την επιμονή του? Δεν καταλάβαινε και νίκησε η καρδιά του που δεν καταλαβαίνει το πνεύμα του που πρέπει να υπακούει? Ποιο κυριάρχησε στη σκέψη του να πάει να συναντήσει τον Ελισέ και να τον υπακούσει, και τι ήταν αυτό που κυριάρχησε στη σκέψη του να σταματήσει την υπακοή του? Στο Λόγο του Θεού. Και όποιος σταματάει, και ο Θεός σταματάει μαζί του. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα φοβερό μήνυμα. Όταν σταματάς να ακολουθείς το Θεό υποτασσόμενος σε Αυτόν, και ο Θεός σταματάει να προπορεύεται στη ζωή σου, και θα φτάσεις σε αδιέξοδο και θα χάσεις τον δρόμο σου. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τα μένω πίσω λησμονών, συνεχόμενα λησμονών, όχι μια φορά τα λησμόνισα, λησμονώ όλα τα οπίσω και ξαναλησμονώ και ξαναλησμονώ, και δεν αφήνω τη σκέψη μου στα οπίσω να με κρατήσουν. Και καθώς λησμονών τα οπίσω, έχω τη δυνατότητα να επεκτείνομαι εις τα έμπροσθεν. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, θα κολλήσουμε. Θα κολλήσουμε. Τα οπίσω είναι όλα εμπόδια μεγάλα. Οι αναμνήσεις των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει ελπίδες, χαρές, πίκρες, που έχουν αλλοιώσει την καρδιά του ανθρώπου, που γεμίζουν την καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να γεμίζει με τη δόξα του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τι φώναξε όταν είδε το Δαβίδ? Εύρων άνδρα κατά την καρδία μου. Ποιος είναι ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, που η καρδιά του είναι πάντοτε άδεια από ανθρώπινες σκέψεις, διαλογισμούς, επιθυμίες, πίκρες, στενοχώριες, χαρές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε με μία λέξη που λέγεται συναίσθημα. Μόνο αυτός που κάθε στιγμή λησμονάει τα πίσω, ζει για να λησμονάει τα πίσω κάθε στιγμή, ώστε να μπορεί να επεκτείνεται εις τα έμπροσθεν που ο Θεός του έχει ετοιμάσει, για να φτάσει έτσι με τα βεβαιότητος στο βραβείο της ανοκλήσεως. Ο άνθρωπος όμως που κοιμάται και σκέφτεται, που περπατάει και σκέφτεται τι έγινε χτες, προχτές, αντίπροχτες, τι είπε και τι δεν είπε, τι έκανε και τι δεν έκανε, και τι θα κάνω, προσέξτε, το τι θα κάνω από τι εξαρτάται? Από αυτά που συνέβησαν χτες, προχτές και αντίπροχτες, ή από το Λόγο του Θεού, ή από αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει στη ζωή σου? Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος που περπατάει
έχοντας και ερχόμενα στο μυαλό του αυτά τα οποία του δώσαν κάποτε χαρά, του δώσαν θλίψη, του έδωσαν αγωνία, οτιδήποτε ήταν αυτό, χάνει το δρόμο του και στρίβει, όχι οδηγούμενος πια από το Πνεύμα το Άγιο, όχι περπατών κατά το Πνεύμα, αλλά οδηγούμενος από την άθλια καρδιά του που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τα μένω πίσω λησμονών πάντοτε. Όχι τα λησμόνισα. Δεν λησμόνισα αυτά που έγιναν πριν 30 χρόνια. Λησμόνισα αυτά που έγιναν πριν ένα λεπτό. Ό,τι να είναι και ό,τι κι αν είναι αυτό. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να επεκτείνομαι εις τα έμπροσθεν που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ο Ιωάς έκανε αυτό το φοβερό λάθος. Σταμάτησε εκεί που έπρεπε να συνεχίσει. Φοβερό λάθος. Δυστυχώς όμως αυτό το λάθος το έχουμε κάνει πολλές φορές κι εμείς. Και είναι εύκολα να το ξανακάνουμε. Γιατί γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει πρόσεξε. Μη σταματάς. Προχώρη. Θυμάστε τον Ιάιρο. Έλα Κύριε να βάλεις το χέρι σου να θεραπευθεί το θυγάτριό μου. Λέει θα έρθω. Έρχονται οι μηνυτές. Πέθανε το θυγάτριο. Μην τον ενοχλείς. Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Σταμάτησε να πάει πίσω. Και ευτυχώς ο Κύριος του λέει Ιάιρε μη φοβού. Συνέχισε πιστεύοντας. Και αυτό είναι το μήνυμα αδερφή. Μη φοβάσαι αδερφέ μου. Συνέχισε πιστεύοντας ότι στον Χριστό τα πάντα είναι ένδοξα. Μόνο να προσέξεις, μη χάσεις τον προσανατολισμό σου, το δρόμο σου από αυτά που έρχονται στην καρδιά σου σαν αναμνήσεις, σαν εμπειρίες. Προχώρα μόνο με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο δρόμος θα σε οδηγήσει σε θρίαμβο. Εάν σταματήσεις, δεν μιλάω αν δεν αρχίσεις καν, αν αρχίσεις με επιτυχίες, αλλά σταματήσεις, θα σταματήσει και ο Θεός. Ξέρετε πόσο εύκολα είναι να σταματήσουμε. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ανθρώπου που σταμάτησε. Ο ποιμένας της Λαοδικίας. Είμαι πλούσιος, σε πλούτησα, τώρα πια δεν έχω ανάγκη από τίποτα και από κανέναν. Και σταμάτησε. Τι σταμάτησε? Να είναι ζηλωτής, να εξητάει το Θεό, τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Το μέλλον του, σαν το μέλλον του Ιωάς. Μέλλω να σε εξεμέσω, με επώδυνο τρόπο να σε πετάξω έξω από το σώμα μου. Δεν μου κάνεις. Δεν μου κάνεις. Εγώ θέλω ανθρώπους να συνεχίζουν, να προχωράνε. Έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού, να προχωράμε με υπομονή, αλλά να συνεχίζουμε. Γιατί αν συνεχίσουμε είμαστε μιμητές των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τις επαγγελίες του Θεού. Μπροστά σου κοίτα και μην πάβεις να, και μην σταματάς να βλέπεις. Υπάρχει μία επαγγελία επιβεβαιωμένη με όρκο για σένα. Εγώ όμως σε αυτόν ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, ότι πληθύνων θα σε πληθύνω. Και το επιβεβαίωσα δια δύο πραγμάτων τα οποία είναι αμεθάθετα, και την υπόσχεσή μου, την επαγγελία μου και τον όρκο μου, που επειδή δεν υπήρχε κανένας ανώτερός μου, λέει ο Θεός, κατεβαίνει στο επίπεδο του ανθρώπου, που ενώ μας λέει μην ορκίζεστε, αυτός έρχεται και λέει ορκίζομαι. Για να σου δώσει αυτή τη βεβαιότητα, την ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής, συνέχισε αδερφέ μου. Μη σταματάς να το ξέρεις. Μην νομίζεις ότι είναι στον αέρα αυτά που το ξέρεις. Μην νομίζεις ότι κανείς δεν τα βλέπει αυτά που κάνεις. Αυτά περιμένει ο Θεός να δει για να σε ευλογήσει σφόδρα σφόδρα.
και να σε πληθύνεις φόδρα σφόδρα. Τη συνέχεια, την καλή συνέχεια. Και η καλή συνέχεια, αδερφοί, έχει πάντα αποτελέσματα. Όχι η συνέχεια, η καλή συνέχεια. Ο Ιωάς όμως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Χριστέ μου, μη χάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Μη χάνουμε, αδερφοί. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Τρεις φορές νίκησε τους Συρίους, την Τετάρτη κατακυριεύθηκε από τους Συρίους. Γιατί? Μα αφού είχε το στρατό τον ίδιο, όλα ήταν τα ίδια και καλύτερα. Τρεις φορές του συνέτριψε. Γιατί την Τετάρτη έχασε το παιχνίδι? Γιατί όλη η ζωή μας, αδερφοί, εξαρτάται από τον Κύριο. Όλη η ζωή μας, ο αγώνας μας, η πορεία μας εξαρτάται από τις πνευματικές δυνάμεις. Όλη η ζωή μας δεν εξαρτάται από τις ικανότητές μας. Μην νομίζεις επειδή έχεις κάπου ικανότητες ότι είναι δικές σου. Μην νομίζεις ότι επειδή έχεις κάποια θέση είναι δική σου. Μην νομίζεις ότι επειδή έχεις κάποια δύναμη είναι δικά σου. Αν σταματήσεις να ακολουθείς τον Χριστό, θα σταματήσει και ο Χριστός να προπορεύεται στη ζωή σου, να σου ανοίγει το δρόμο για να τον βρίσκεις έτοιμο εσύ να μπορείς να τον περπατάς. Και αν μάλιστα μάθεις να φυλάς το λόγο του και να μην αρνείσαι το όνομά του, τότε η θύρα που ανοίγει μπροστά σου ο Χριστός θα είναι πάντοτε ανοιγμένη και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει. Αδελφοί μου αγαπημένα, ας συνεχίσουμε. Ας συνεχίσουμε μαζί όλοι τον αγώνα τον καλό. Μη σταματάς να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό. Μη σταματάς να περπατάς το δρόμο που σου έχει προσδιορίσει ο Θεός για σένα. Και μη σταματάς να αγωνίζεσαι να διατηρείς την πίστη σου και να μην αποκάμεις. Και το τέλος θα είναι θρίαμβος δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω κατά πάντα στη ζωή σου. Αμήν.